Ο κόσμος διαδηλώνει μαζικά στη Βραζιλία κυρίως κατά αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις υπέρ της Ντίλμα Ρούσεφ για το διορισμό του Λούλα ντα Σίλβα σε κυβερνητικό πόστο. Σε περισσότερες από 100 βραζιλιάνικες πόλεις σημειώθηκαν μαζικές κινητοποιήσεις, στην πλειονότητά τους ειρηνικές, ενώ κάποιες φορές χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων. Η οξία ως μη διαπλοκής είναι το κίνητρο που κάνει τους περισσότερους να κατεβαίνουν στους δρόμους. Μάχομαι κατά της διαφθοράς, διότι μετά από όσα συνέβησαν το χαστούκι στο πρόσωπο με το διορισμό του Λούλα ως υπουργού, είναι σαν προσβολή προς το λαό της Βραζιλίας. Ήρθα εδώ μόνη μου, πιστεύοντας σε μια αλλαγή για τη χώρα και σοβαρά ελπίζω ότι όλο αυτό θα επιφέρει ένα αποτέλεσμα για το μέλλον. Παρά τις δικαστικές αποφάσεις για την εμπλοκή του διορισμού του ως υπερυπουργού, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας ορκίστηκε στα νέα του καθήκοντα. Ο Λούλα ντα Σίλβα με ανοιχτή του επιστολή δηλώνει ότι σέβεται το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, ενώ εκφράζει αποτροπιασμό για διαρροές τηλεφωνικών συνομιλιών του με την Ντίλμα Ρούσεφ, η οποία του λέει ότι θα τον υπουργοποιήσει την κατάλληλη στιγμή.